Από την περίοδο της κατοχής, το σώμα της χωροφυλακής και οι δυνάμεις του Ελλάς ήταν θανάσιμοι αντίπαλοι. Για μας η χωροφυλακή ήταν ακριβώς όπως ήταν τα τάγματα ασφαλείας. Το Σύνταγμα Χωροφυλακής στο Μακρυγιάννη είχε μετατραπεί σε καταφύγιο των χωροφυλάκων από όλη τη χώρα. Η μάχη ξεκίνησε από τα στενά. Είχαμε κάνει καλή ιστορία. Οι χωροφυλακές παραδίδονταν σωριδών. Εκτός από τους μαχητές, το ΕΑΜ χρησιμοποίησε και μέλη από μη ένοπλες οργανώσεις. Έλεγαν οι προδότες να πιαστούν στο Χαϊδάρι να κλειστούν. Οι κομμουνιστές κάνουν αλλεπάλληλες επιθέσεις. Πέφτουν δεκάδες νεκροί, κυρίως από τη μεριά της χωροφυλακής. Πολλοί αριστεροί μαχητές χρησιμοποιούν τις βρετανικές κονσέρβες. Τις γεμίζουν με δυναμίτη, τις μετατρέπουν έτσι σε αποτελεσματικές χειροβομβίδες. Ιρωνικά τις ονομάζουν βόμβες σκόμπι. Η παρέμβαση των Άγγλων όμως κρίνει την αναμέτρηση του Μακρυγιάννη. Θα ήταν δε και το τελικό χτύπημα. Εκείνη τη στιγμή κάτω εμφανίστηκε ένα άρμα αγνικό, το οποίο έβαλε και βοήθησε από έξω ώστε να αποκλειστεί η επίθεση αυτή. Τους Άγγλους είχε φωνάξει ο χωροφύλακας Γιώργος Βασιλόπουλος. Στην μητράλια ο Άγγλος του στηρίζει και από εδώ και από εκεί.